Καλωσορίζω το Attica TV στο Μουσείο Φρισίρα. Το Μουσείο Φρισίρα πριν από μερικά χρόνια πήρε μια μεγάλη απόφαση να στηρίξει την προσπάθεια της γυναίκας στο χώρο της ζωγραφικής. Τις εκθέσεις περισσότερες τις φτιάχνω στο μυαλό μου εγώ, που έχω και την ευθύνη του Μουσείου και συμβουλευόμενος τους στενούς μου συνεργάτες. Το προσωπικό του Μουσείου, τους επιμελητές, τα παιδιά μου που στελεχώνουν το Μουσείο, τη γυναίκα μου, τους ιστορικούς τέχνης και την εικαστική επιτροπή του Μουσείου που αποτελείται από διεθνείς καλλιτέχνες, τον Πατ' Αντρέα, τον Βαλέριο Αντάμι, τον Θανάση τον Μουτσόπουλο, τον θεωρητικό. Βάζω δηλαδή στην κρίση του στη σκέψη μου, την επεξεργαζόμαστε και καταλήγουμε σε ένα αποτελέσμα. Ήθελα λοιπόν, επειδή στα 50 χρόνια που ασχολούμαι με τα εικαστικά και έχω δει τη δυσκολία της προώθησης του έργου της γυναίκας, να στηρίξω μια προσπάθεια που αρχίζει να φαίνεται τα τελευταία χρόνια και αρχίζει να αποκτά μια θέση στο εικαστικό γίγνεσθε παγκόσμια. Τα πολύ παλιά χρόνια η γυναίκα, ενώ είχε άμεση συνέργεια στη λογοτεχνία, στη μουσική, στην ποιήση, στην πολιτική, δυστυχώς τις εικαστικές τέχνες δεν είχε κάποια καλύτερη διάκριση. Γιατί αυτό? Γιατί η ζωγραφική, η δημιουργία, γιατί όταν λέμε ζωγραφική μπορούμε να ζωγραφίσουμε όλοι, και εγώ και εσείς και τα παιδιά μας, παίρνουμε ένα λευκό χαρτί και φτιάχνουμε μια ζωγραφιά. Αυτό δεν φτάνει. Για να φτάσεις να λες ότι κάνω κάτι, πρέπει το έργο σου να διακριθεί, να ξεχωρίσει και να αντέξει το χρόνο. Αυτό δεν το βλέπαμε με τις γυναίκες παλιότερα. Όταν άρχισαν να ασχολούνται περισσότερο και να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στη ζωγραφική, γιατί η γυναίκα είναι μάνα, είναι σύζυγος, εργάζεται, όλα μαζί δεν μπορεί να τα καταφέρει. Η δημιουργία θέλει πολύ και ξεχωριστό χρόνο και για σκέψη και για δουλειά. Τα τελευταία χρόνια που συμβαίνει αυτό, αρχίζουν να φαίνονται τα ταλέντα σιγά σιγά. Βλέπουμε στις σχολές καλών τεχνών πολλές γυναίκες να μπαίνουν, βγαίνουν αρκετές. Μέσα σε αυτό τον όγκο κάποιοι διακρίνονται. Και όσο περισσότεροι ασχολούνται με το αντικείμενο, σαν αποτέλεσμα έχουμε και τη διάκριση περισσότερων γυναικών. Έχουμε φτάσει τελευταία να βλέπω ότι έχουν υπερκεράσει και τους άντρες. Θέλω να κάνω μια έκθεση το 2020 που τη λέω «Η νέα δύναμη της ζωγραφικής 2», γιατί έχω κάνει μια αντίστοιχη το 2008 μόνο με Ευρωπαίους, τώρα θα βάλω και Έλληνες, που στα 10 παιδιά οι 7-8 μου βγαίνουν γυναίκες. Αξιοκρατικά αυτό. Έχει αρχίσει να αντιστρέφεται ο ρόλος. Αφιέρωσα λοιπόν όλο το μουσείο στην έκθεση αυτή που σας λέγω, και ήταν το πρώτο ίδρυμα παγκόσμια που σε όλους τους χώρους του έδειξε έργα γυναικών. 70 γυναίκες με τα έργα τους από τις συλλογές του μουσείου έκαναν αυτή την έκθεση με τίτλο «Εκείνες», «Ελς». Έχοντας στο μυαλό μου αυτό το γεγονός που έκανα, θέλησα να επαναλάβω ένα δεύτερο γεγονός σε μια άλλη διάσταση. Είπα θα κάνω ένα αφιέρωμα σε γυναίκες, πάλι, ξανά, αλλά αυτή τη φορά με ένα διαφορετικό σκεπτικό. Ποιο ήταν αυτό? Ποιες άντεξαν στο χρόνο από τις Ελληνίδες πλέον? Γι' αυτό ο τίτλος είναι «Ατελιέ στο χρόνο». Οι γυναίκες αυτές επιλέγησαν από μένα με ένα σκεπτικό να καλύψουμε διάφορα μέρη της τέχνης. Διάλεξα δύο γλύπτριες εξαιρετικές, την Αφροδίτη Λίτη και την Ομίδου, μία κυρία που κάνει βίντεο art και οι υπόλοιπες 7 ζωγραφίζουν. Και οι ζωγραφικοί τους έχουν και μία σχέση, δηλαδή η μία συμπληρώνει την άλλη. Δεν είναι αντίθετες δουλειές, δεν βλέπεις μια πολύ παραστατικότητα σε μία και μία αυστηρή δουλειά στην άλλη. Είναι συγκοινωνούσες δουλειές. Η ιδέα αυτή ξεκίνησε, το να δείξουμε τις 10 γυναίκες, με σκοπό να υπάρχει
μια εικόνα των γυναικών σαν δημιουργή, δηλαδή όχι σαν πρόσωπα ή μορφές ή με τα χαρακτηριστικά του φύλου τους που εκτίθενται σε ένα χώρο, δηλαδή συνήθως γίνονται εκθέσεις που δείχνουν γυναίκες, πώς απεικονίζονται γυναίκες, ποια χαρακτηριστικά φέρουν, ποιες είναι οι ιδιότητές τους, ενώ πιο σπάνια βλέπουμε για να γίνονται εκθέσεις στις οποίες οι ίδιες οι δημιουργοί είναι αυτές που δείχνουν η δουλειά τους. Δηλαδή συνήθως μένουμε, είναι αρκετά συνηθισμένο, ειδικά στην Ελλάδα νομίζω, να βλέπουμε κυρίως την εικόνα, να εκτίθεται η εικόνα της γυναίκας, αλλά όχι το τι εκείνη δημιουργεί τελικά. Και θα ήθελα εδώ να πω ότι για τη συγκεκριμένη έκθεση έχουμε και τη στήριξη της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, η οποία βλέποντας αυτή την πρωτοβουλία προσπάθησε να στηρίξει αυτή την έκθεση και είμαστε σε επικοινωνία προκειμένου κιόλας να δώσουμε και το ένασμα ή την έμπνευση και σε άλλο κόσμο να αναλάβει αντίστοιχες δράσεις, δηλαδή που να δείχνουν την δημιουργό και όχι μόνο την εικόνα της, όπως θέλαμε να κάνουμε και εμείς εδώ. Είμαι η Αντιγόνη Καβαθά, εικαστική καλλιτέχνης. Βρισκόμαστε στο Μουσείο Φρισίρα, όπου είναι η έκθεση με τις 10 γυναίκες καλλιτέχνηδες. Κάπως αναδρομική έκθεση των έργων μας, γιατί ο κύριος Φρισίρας είχε την ιδέα να δείξει και παλιότερες δουλειές και νεότερες για να δει το κοινό κάπως την πορεία των καλλιτεχνών. Έχω γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη. Ήμουν εκεί μέχρι 16 χρονών. Μετά ήρθα Αθήνα με την οικογένεια. Είχα το ενδιαφέρον για για τις τέχνες από παιδί και πάντοτε ζωγράφιζα, οπότε εδώ υπήρχε και η καλών τεχνών τότε, που στη Θεσσαλονίκη δεν υπήρχε για καλή μου τύχη. Και κάποια στιγμή έδωσα εξετάσεις, μπήκα στην Καλών Τεχνών. Είχα δάσκαλο το Μόραλι, που ήταν ευτυχές γεγονός τότε. Και μετά τελείωσα τη σχολή, πήγα στην Αμερική. Έκανα σπουδές διάφορες εκεί. Ξεκίνησα από Μόντριαλ αρχικά, μετά κατέληξα Νέα Υόρκη, Βοστόνη. Έκανα ένα μάστερ στο Boston University. Έμεινα 5 χρόνια συνολικά. Μετά γύρισα Ελλάδα και συνέχισα και πήγαινα ταξίδια. Χρονολογικά, να το πάρω, έχω κάτω στο υπόγειο ένα έργο από τα παλιότερά μου που είναι, το ονομάζω drawing, αλλά ουσιαστικά είναι ένα σχέδιο στο χώρο, ανάγλυφο, φτιαγμένο από ξυλαράκια που μάζεψα από το βουνό με διαφορετικά σχήματα, χρώματα, πάχη κτλ. Και ήταν μια απόπειρα να κάνω ένα ανάγλυφο σχέδιο. Την εποχή που δούλευα αυτό, είχα έρθει από Αμερική και είχα ξεκινήσει μία καινούρια δουλειά που κράτησε μερικά χρόνια, που ήταν σχετικά μεγάλα τελάρα και έπαιζα με το πλαστικό, με το τι φαίνεται κάτω από ένα πλαστικό. Είχα κάνει μία σύνθεση με σχέδια στον τοίχο του εργαστηρίου. Τα είχα καλύψει με ένα πλαστικό το οποίο είχε πτυχές διάφορες και είχα εκστασιαστεί με αυτό το πράγμα. Και δούλευα αρκετό καιρό με τα
με το πράγμα αυτό, το πλαστικό πάνω από κάποια σύνθεση με σχέδια. Στην πορεία, επειδή αυτό ήταν ανάγλυφο, ρηχό ανάγλυφο και πάντα έπαιζα με την ιδέα του ρηχού ανάγλυφου, με διέφερε. Σκέφτηκα να το κάνω στο χώρο και χρησιμοποίησα πλέον ζωγραφικό κομμάτι πίσω και μπροστά τα ξυλαράκια, το σχέδιο με τα ξυλαράκια. Και όλα αυτά ήταν σε ήπια χρωματικά και τονικά, γιατί κάπου με ενδιαφέρει και να είναι ήπιο το αποτέλεσμα. Δεν θέλω να κλωτσάνε πολύ τα έργα. Το επόμενο έργο που υπάρχει εδώ, στο μουσείο, λέγεται «Παράθυρο» και είναι μια δουλειά που έκανα στο Γκάζι, είχα εργαστήριο στο Γκάζι επί δεκαετία, πριν γίνει αυτό που είναι τώρα το Γκάζι, με τα μπαρ και τα εστιατόρια και όλα αυτά. Ήταν μια αποικία καλλιτεχνών, κατά κάποιο τρόπο, εκεί κάτω. Ζούσαμε ωραία, είχε ένα ωραίο πάρκο. Και είχα ένα εργαστήριο με φοβερή θέα που έβλεπε το Γκάζι, την Ακρόπολη από πίσω, την πλατεία κάτω. Και άρχισα να δουλεύω βράδυ, για διάφορους λόγους, πρακτικούς ή άλλους. Δούλευα βράδια πλέον και δούλευα με τις σκιές που πέφτανε πάνω στους τοίχους από τα φώτα του δρόμου ή από το φεγγάρι ή από διάφορα. Οπότε πλέον μπήκε στη ζωή μου η σκιά που με ακολουθεί μέχρι και σήμερα. Με ακολουθεί παντού. Το βράδυ είναι και καλός χρόνος για δουλειά, δεν χτυπάνε τηλέφωνα, μπορείς να περισυλλεγείς. Και δούλευα με τις σκιές που με προβολές από αντικείμενα που ήταν στο μπαλκόνι, από διάφορα, αλλά έβαζα μέσα και στοιχεία από αυτό που έβλεπα εγώ προς τα έξω. Οπότε στο έργο αυτό έχει μια σπρώμενη φωτογραφία που είναι το παράθυρο, που έβλεπα εγώ αυτό το πράγμα από το παράθυρο, αυτό το σκηνικό. Και τα υπόλοιπα είναι οι σκιές που ήταν αντικειμενικά στους στίχους μου. Σχεδόν παράλληλα με τις σκιές το βράδυ, επειδή δούλευα και τη μέρα, ξεκίνησα και έκανα μικρότερα κομμάτια και επειδή δεν ήμουν πάντα στην Αθήνα και έπρεπε να... είχα ανάγκη τέλος πάντων να δουλεύω και εκτός Αθήνας, έκανα μικρότερα κομμάτια με χρώμα που είναι κυρίως νεκρές φύσεις από ξερά φυτά, αποξηραμένα ή μάζευα από τη φύση και έστεινα κάποιες νεκρές φύσεις εγώ. Κάποια έχουν γίνει και στο εξωτερικό επειδή χρειάστηκε να μείνω πολύ καιρό και πάλι ήθελα να δουλεύω. Οπότε είναι κάποια μικρότερα κομμάτια που είναι χρώμα πλέον, ακριλικά, σε καμβά συνήθως ή σε χαρτί. Και κάποια από αυτά τα χρησιμοποίησα για να κάνω κάποιες εγκαταστάσεις στο χώρο. Δηλαδή, είχα την ιδέα να κάνω μια μεγάλη ταπετσαρία ή ένα δωμάτιο ολόκληρο, που να είναι αυτό το εμπριμέ κατά κάποιο τρόπο, το οποίο όμως ήταν ζωγραφισμένο με το χέρι και επίπονο και πολύ χρονοβόρο. Το επόμενο έργο μου είναι στον πρώτο όροφο. Λέγεται «Σκιές».
επειδή έχουν γίνει πολλά τέτοια έργα, τα έχω αριθμίσει σε 1, 2, 3, 4 κτλ. Αυτό είναι ένα τρίπτυχο. Εδώ πέρα έχουμε τα δύο του Μέρη. Είναι 1,5 επί 4,5 μέτρα. Και είναι πάλι σκιές. Φεύγοντας από τον Γκάζι, μετακόμισα στη Βαρβάκη Αγορά και εκεί πλέον είχα φυτά στο μπαλκόνι και από τα φώτα, από τις προβολείς το βράδυ και από το φεγγάρι και από διάφορα πάλι, από διάφορες πηγές φωτός, γύριζα το βράδυ στο σπίτι και ήταν η τύχη μου εμπριμέ. Προβαλόταν τα φυτά στους τοίχους. Οπότε άρχισα πάλι να ζω τη νύχτα και εκεί. Δεν άναβα φώτα. Μελετούσα όλο αυτό το φαινόμενο επί ένα διάστημα. Και μετά αποφάσισα ότι κάτι θα κάνω με αυτό. Και επειδή και η κλίμακα το επέβαλε, όλες αυτές οι προβολές ήταν πραγματικές και ήταν στους τοίχους, άρχισα πλέον με ένα τελάρο, μετά έβαλα δίπλα του ένα άλλο και ένα άλλο και ένα άλλο και βγήκε μία σειρά από έργα τα οποία πλέον τίνανε να γίνουν τύχοι, να καταλάβουν όλο το χώρο. Και έχει βγει μία σειρά από αυτά. Είναι ένα εδώ που το λέω Don and I, ο Don και εγώ. Και έχει γίνει στην Ίδρα. Είναι σκιές από δέντρα, φυτά, διάφορα, και ο εαυτός μου. Και ο Don, ένας συγγραφέας, μια φυσιογνωμία γνωστή στην Ίδρα που είναι εκεί 50 χρόνια, Άγγλος. Και μου διαβάζει τα λογοτεχνήματά του. Αυτό το έργο ξεκίνησε... Είναι κάρβουνα σε χαρτί. Ουσιαστικά έστεινα ένα χαρτί σε έναν τοίχο και ξεκίναγα κάτι. Μετά θεωρούσα ότι έχει ανάγκη κάτι από αριστερά του και κάτι από δεξιά του. Και τέλος πάντων έγινε πολύ πτυχό στο τέλος και μεγάλωσε. Και μπήκανε και οι φιγούρες μέσα. Είναι σε κάρβουνα σε χαρτί. Και είναι 2 μέτρα περίπου, επί 5. Και συχνά άρχισαν και μπαίνανε και φιγούρες. Μπήκε ο αυτός μου, μπήκανε τρίτη, όπως εδώ. Μπήκανε κάποια ζώα. Άρχισα να φεύγω από το... Έλεγα ότι η δουλειά μου είναι vegetarian. Αλλά άρχισαν σιγά σιγά να μπαίνουν φιγούρες και άλλα πράγματα. Και εδώ και 3 χρόνια περίπου, φαντάζομαι όλοι οι Έλληνες πάθαμε κάτι με την οικονομική και πολιτική κατάσταση της Ελλάδας. Και μετά άρχισαμε να κοιτάμε και τι γίνεται στον κόσμο και μετά άρχισαμε να κοιτάμε και τι, γιατί αυτό έπρεπε να ανατρέξουμε στην ιστορία. Ανατρέχοντας στην ιστορία, έβρισκα ενδιαφέρον και εξηγήσεις για τα σημερινά πράγματα και ενδιαφέρον και με αφορμή επίσης κάποιες προτάσεις για εκθέσεις. Ξεκίνησα να κάνω μία ζωοφόρο, θα την έλεγα, που είναι ένα πολύ μακρύ κομμάτι που συμβαίνουν πράγματα. Δηλαδή, χρησιμοποιώ υλικό από το ίντερνετ, που βρίσκω στο ίντερνετ ή οι δικές μου φωτογραφίες ή αρχεία. Και χρησιμοποιώντας αυτές τις φωτογραφίες, δημιουργώ αυτή τη ζωοφόρο με γεγονότα που έχουν γίνει στο παρελθόν στην ιστορία. Πολέμους, επαναστάσεις,
διάφορα πράγματα. Και κάποια στιγμή φτάνω και στο μεταναστευτικό όπου πηγαίνουν μετανάστες από το Ellis Island και μετά στη συνέχεια αυτοί γίνονται Ισπανικός εμφύλιος και μετανάστες από τον Ισπανικό εμφύλιο που και αυτοί πήγανε και μετά οι επόμενοι είναι Σύριοι και η διαφορά τους είναι οι βαλίτσες που κουβαλάνε κτλ. Αλλά ουσιαστικά είναι μία πομπή. Και τέλος πάντων αυτό είναι ένα έργο το οποίο αυτή τη στιγμή είναι 18 μέτρα, μεγαλώνει. Στον αντίποδα αυτής της έκθεσης έχω μία άλλη έκθεση το 2020 που είναι αφιερωμένη σε 10 άντρες. Για να μην τους αφήσουμε και αυτούς σε υστέρηση. Η έκθεση αυτή των ανδρών θα έχει ένα συνδετικό κρίκο που θα τους συνδέει το ότι είναι όλοι δάσκαλοι των σχολών καλών τεχνών της Ελλάδος. Και αυτή θα έχει τον αριθμό 1. Γιατί δεν είναι μόνο 10, είναι πολύ περισσότεροι. Και έχει τεράστιο ενδιαφέρον να δείξουμε στον κόσμο τι φτιάχνουν αυτοί που διδάσκουν τα παιδιά μας. Αυτούς που βγαίνουν καλλιτέχνες από τις σχολές. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή η έκθεση και είμαι ευτυχής που έτσι βγήκε σαν αποτέλεσμα. Το οφείλω και στο Θανάση το Μουτσόπουλο το ότι γιατί εγώ ήμουν αμήχανος στο πώς θα φτιάξω αυτή τη δεκάδα και μου είπε να βρούμε έναν συνδετικό κρίκο και αυτός ο κρίκος να είναι το ότι είναι δάσκαλοι των σχολών καλών τεχνών.